Έχουμε μαζί μας τον Γρηγόρη Πετρίδη. Για 15 χρόνια ο έφορος, Παύλα, ο ηγέτης, ο υπεύθυνος της ομάδας Hardball. 15 χρόνια, κύριε Πετρίδη, 6 τίτλοι, πολλές καλές στιγμές, πολλές κακές, πολλές πίκρες, πολλές χαρές. Γενικότερα, νομίζω δεν μπορούν να αποτυπωθούν αυτά τα 15 χρόνια με δύο λόγια, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μια ζωή ολόκληρη. Έτσι δεν είναι, κάθε μέρα 10 ώρες, δεν είναι και λίγο. 365 μέρες το χρόνο. Πω... Δεν είναι, παιδιά, ξεκινάω το πρωί. Πω, δεν είχατε ρεπό. Όχι, στην κυριολεξία είναι 365 μέρες το χρόνο. Και δεν είναι μόνο αυτά, παιδιά. Δεν υπήρξε για μένα Σαββατοκύριακο να πω θα πάω την οικογένειά μου. Ναι, όντως. Και θα πάω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Τώρα, εκεί. Τώρα που θα έχετε όμως, μήπως θα σας λείπει. Α, ναι, τώρα σίγουρα. Ναι, ώσπου να το συνηθίσω. Θα πηγαίνω χωρίς να το καταλαβαίνω πάλι στο γήπεδο. Είτε είναι προπόνηση, είτε είναι αγώνας, είτε είναι ταξίδια. Και ο κόσμος... Αλυσμόνια τα χρόνια, καταπληκτικά χρόνια. Και ο κόσμος δεν ξέρει, κύριε Πετρίδη, πολλές φορές, ή τέλος πάντων δεν ξέρει στο βαθμό που πρέπει την προσφορά ενός παράγοντα γύρω από ένα τμήμα και σε ένα τμήμα που ίσως και να μην έχει τόσο μεγάλη προβολή σε ένα ερασιτεχνικό τμήμα, έτσι. Την καθημερινή αυτή προσφορά και θυσία, εγώ θα την έλεγα. Παιδιά, πραγματικά, ξέρετε, όταν έχεις... δεν είναι μόνο η πρώτη ομάδα, η αντρική, να το πω έτσι, που παίζει την Α1, είναι και από πίσω 70-80 παιδιά σε ακαδημίες. Αυτά παίζουν, Σαββάτες, Κυριακές, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρέπει να παρακολουθείς. Οι γονείς είναι εκεί, περιμένουν. Εννοείται. Ένα σχολείο, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Οι άντρες δεν μπορείς να τους αφήσεις. Ο ένας σου λέει, πρόεδρε, τελείωσε το tape. Ναι, πρόεδρε, συγγνώμη, κύριε παιδί, τελείωσε το tape. Δεν έχω ιστολή μου, δεν ετώνα, δεν τ' άλλο. Πήγαινες από στολή μαζί τους. Ξυπνήστε, αργήσατε. Έτσι, τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή αυτά που κάνει, το λέω πολλές φορές και συγχωρέστε με, ό,τι κάνει η ΠΑΕ με αυτό το προσωπικό, το έκανα μόνος μου. Το έκανε ένα άτομο. Ναι. Ένα άτομο. Ένα άτομο. Δεν θα ξεχάσω το Champions League. Μου στείλανε δύο βιβλία από 500 σελίδες. Για να διαβάσετε, ναι, τους κανονισμούς. Για να διαβάσω, ναι, να διαβάσω το Champions League. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν αδύνατο να γίνει αυτό. Ναι. Παρά αυτά όμως φιλοξενήσαμε ομάδες, θυμάμαι, η Μομπελιέ, η Μπαρτσελόνα, η Τσεκόφσκι, τεράστιοι σύλλογοι. Παίξαμε στο Παλατάκι, συγκλονιστικές εμπειρίες. Βέβαια, χιούμορ κάνω τώρα. Κάποια στιγμή έπρεπε να βάλουμε ένα δίχτυ. Ναι. Στο ταλαιπωρό, συγγνώμη. Ναι, παιδί, όχι, παιδί. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Αυτά είναι τα ωραία. Χρειάστηκε να βάλουμε το δίχτυ πίσω από τις εστίες. Πρώτη φορά θα γινόταν στο Παλατάκι αγώνας. Σωστά. Λοιπόν, βρήκαμε εν πάση περιπτώσει ένα στόχο με το Τάραφλεξ, το οποίο τότε κόστησε 34.000. Δεν είχαμε λεφτά, το δανειστήκαμε από την Ομοσπονδία. Ναι. Τόσο κατ' ο Τάραφλεξ να τα αγοράσει σήμερα. Δεν μας βόλευαν, πώς το λένε, οι πινακίδες να αναγράψω το σκόρ, γιατί είναι μπασκετικά. Ναι, σωστά, είναι ψηλά. Άλλη δυσκολία εκεί. Ναι, οι πίνακες είναι. Στο τέλος μου λέει, πρέπει να βάλουμε εκατέρωθεν των εστιών, να βάλουμε δίχτυ. Να βάλουμε δίχτυ, πάω εκεί στο Διόπα, παίρνω ένα δίχτυ το οποίο είναι 12-13 μέτρα και επειδή δεν είχε κανένας να το κρεμάσει, έπρεπε να ανέβω εγώ. Oh. Ανεβαίνοντας λοιπόν από μια αερόσκαλα και όταν έφτασα πάνω, κοίταξα κάτω. Ήλιγκος. Ήλιγκος, λέω παιδιά, δεν μπορώ, κατεβαίνω. Ήλιγκος, βέβαια. Κατέβηκα κάτω, σχεδόν υπότιμος από το φόβο μου που πέσω και σκοτωθώ. Κύριε Πετρίδη, τότε βέβαια υπήρχαν και άτομα που μου λένε τι είναι αυτό το χάμπορ, από ναι, τα λεφτά έτσι, δεν χρειάζεται. Σχεδόν χλεβασμός υπήρχε τα πρώτα χρόνια. Ναι. Από αρκετούς. Εν πάση περιπτώσει τα ξεπεράσαμε αυτά και περάσαμε καταπληκτικά 15 χρόνια, παιδιά. Από αυτά τα 15 χρόνια, τι θυμάστε πιο έντονα, κύριε Πετρίδη, ποια εποχή ή ποιες εποχές? Πιο έντονα, παιδιά, θυμάμαι τον πρώτο τίτλο, ο οποίος είχε γεμίσει μικρά. Ναι. Και ένιωθα, υπήρχαν στιγμές που ο λαός με ανέβαζε, πετούσε δηλαδή. Βέβαια. Όταν ήρθε η ώρα και έγιναν οι απονομές, κατέρευσα. Γιατί πέρα από το να παρακολουθώ το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν δεν ήταν και έτσι, πόντο πηγαίνα. Ναι, σωστά. Κάποια στιγμή, στο τέλος, αφού έγιναν και οι απονομές, έκατα σε μια γωνία και ένιωσα να ζαλίζομαι. Ναι. Από την υπερένταση, δεν ναι, από τον κόσμο. Δεν είχα τέτοιες εμπειρίες. Ναι, εγώ. Και από την κούραση και από όλα. Από όλα αυτά. Από όλα. Δεν θα ξεχάσω επίσης η απογοήτευση όταν
και με ισοπαλία παίρναμε το πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ το 10. Ναι. Εκείνα τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα, όταν κάναμε αυτό που κάνει μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει, να δώσουμε την μπάλα σε ένα παίχτη σαν και να μας πάρει το πρωτάθλημα μέσα στην Μικρά. Αυτές είναι οι στιγμές του αθλητισμού, ναι, ο Φασούλας. Ο Φασούλας και πόσα μάζουμε στο μπάσκετ με τον Άρη, γενικότερα η ιστορία του ΠΑΟΚ είναι γεμάτη. Η ιστορία του ΠΑΟΚ είναι γεμάτη. Ναι. Κύριε Πετρίδη, ήταν δύσκολη απόφαση, συνειδητή, εύκολη, ταλαιπωρηθήκατε να την πάρετε. Πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί για μένα ήταν η καθημερινότητα. Δηλαδή με απασχολούσε ο ΠΑΟΚ 70% και 30% η δουλειά μου. Ναι. Δεν ήταν. Ήταν πολλά, σας λέω, ότι φανταστείτε ότι πρέπει να παίξω, να πάμε στην αστυνομία, να βγάλω ομάδα, να έρθουν εδώ, να πληρωθούν οι διαιτητές. Ό,τι σας λέω κάνει το μπάσκετ με αυτή την οργάνωση, το βόλεϊ, η ΠΑΕ, το ποδόσφαιρο, τα ίδια έχουμε κι εμείς. Τα ίδια βέβαια. Τα ίδια. Έχουμε αθλητές που πρέπει να φάνε, να κοιμηθούν. Τα πάντα. Να πάθω χειραστούς, να τρέχουμε στα νοσοκομεία. Τα πάντα. Μετακινήσεις, προγραμματισμός, φιλικά, το καλοκαίρι, μεταγραφές, τα δελτία, τα χαρτιά. Τα πάντα. Όλα αυτά περνούσαν από μένα. Όλα. Πίσω από στο γραφείο μου έχω 6 φακέλους, βλέπω τώρα και δακρύζω. Και έχω μέσα από τη μέρα που ξεκίνησα τους μισθούς όλων των αθλητών. Όλων. Τι περάσανε και τι λεφτά παίρνανε και πώς τριωνόντουσαν. Ναι. Και να βρούμε. Ξέρετε κάτι, τα πρώτα χρόνια. Πήγαινε για χώρα, έκανα γνωστό το τμήμα στους συνδέσμους και κοιτούσαν παράξενα. Ναι, σου λέει τώρα τι χάτμπορ μας λέει. Τι είναι αυτό, ναι. Που μας λέτε. Και τι θα κάνουμε και πού να πάμε και γιατί να δώσουμε λεφτά και τα λοιπά. Πάντως, αυτό έλεγα κύριε Πετρίδη πριν με τον Κώστα, ότι έκανε η ομάδα του χάτμπορ πιστούς οπαδούς, πολύ πιο πιστή από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή ήταν ορκισμένοι οι φίλοι του χάτμπορ. Ναι. Έκανε το δικό του κόσμο. Είναι και το άθλημα ωραίο. Είναι δυναμικό, είναι εντυπωσιακό. Περιέχει στοιχεία που αρέσει στον κόσμο, δύναμη, μονομαχίες κτλ. Εντάξει, και προφανώς ο κόσμος εκτίμησε, κύριε Πετρίδη, νομίζω και την προσπάθεια τη δική σας των παιδιών. Εντάξει, όντως, χωρίς να λαϊκίζω, τα παιδιά παίζανε και για τη φανέλα. Αυτό είναι πραγματικότητα και δεν μπορεί να γίνει. Αλλά όπως το λέτε είναι. Εντάξει. Ξέρετε κάτι, δεν έχουμε δεύτερη στολή. Μία έχουμε. Άμα σκιστεί σε κανένα μαρκάρισμα εκεί που ο πίβοτ και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν. Πέφτει το βράδυ, βελώνει και κλωστή. Δεν υπάρχουν τέτοια. Ναι. Να πούμε στον κόσμο, κύριε Πετρίδη, ότι παραμένετε στην ομάδα σας γενικός αρχηγός. Εντάξει. Ναι. Δεν φεύγετε εντελώς. Ναι. Εντάξει, τώρα μετά από τόσα χρόνια δεν ξέρω πώς θα μην πάω καθόλου να βλέπω τα παιδιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάλι θα πηγαίνετε, εγώ βλέπω. Προβλέπω ότι πάλι θα πηγαίνετε. Απλά δεν θα πηγαίνετε. Μπορεί να μην πάω. Ναι, δεν θα πηγαίνετε κάθε μέρα 10 ώρες. Θα πηγαίνω 8. Ναι, δεν μπορώ να μην πάω, παιδιά. Δεν γίνεται. Στην προπόνηση θα πηγαίνει. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ τα παιδιά αυτά, ξέρετε, με βλέπανε πολλές φορές και λόγω ηλικίας. Σαν τον πατέρα του, σαν τη μάνα του. Με λέγανε τον πόνο του. Ότι ήρθε παιδί μια μέρα, θα το ξεχάσω. Και μου λέει, κύριε Πετρίδη. Λέω, γιατί δεν ήρθε το Μαραγκό, θυμάμαι. Ναι. Γιατί δεν ήρθε στην προπόνηση χθες, παιδί μου. Και μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, η αλλοκαθαριστή. Έβρεχε, λέει, και δεν είχε αλλοκαθαριστήρες στο αμάξι. Και δεν μπορούσα να πειθαρθώ. Δεν έβλεπα και να έρθω. Πόσο κάνω, του λέω. Να μου λέει, ξέρω, και του έδωσα ένα δεκάρι, δεν θυμάμαι τι του έδωσα. Έρχεται μετά από μια εβδομάδα, γιατί δεν έχεις πάρει τηλεόραση. Μου λέει, δες τα παπούτσια μου μπροστά, έχει ανοίξει όλα και δεν μπορούσε το παιδί να περπατήσει. Εντάξει, δυστυχώς. Ο αρασενικός αθλητισμός στην Ελλάδα, κύριε Πετρίδη, ούτε έσοδα έχει, ούτε προβολή έχει, ούτε τις συνθήκες έχει. Όχι, και νομίζω όχι, σε σχέση με άλλες ομάδες, τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολλά βήματα προς τα εμπρός και νομίζω ότι ήταν και η αγαστή συνεργασία με τον ερασιτέχνη. Ναι. Λέω να μην νομίζει κάποιος ότι δεν είχατε βοήθεια πουθενά. Νομίζω ότι είχατε τον ερασιτέχνη τουλάχιστον και σε σχέση με άλλες ομάδες. Φυσικά ο ερασιτέχνης, όχι αλλήμον, ότι είναι αυτά που λέτε. Όσοι χορηγείς και να μαζέψει, δεν είναι ο ερασιτέχνης να βάλει χρήματα, δεν γίνονται παιδιά. Φυσικά. Όταν έχουμε μόνο 25.000 μετακινήσεις, πού θα βγουν αυτά. Δεν γίνεται. Έχουμε σπίτια. Ναι. Έχουμε κάποιους αθλητές. Τα τρία τελευταία χρόνια με ρωτάμε γιατί η ομάδα έκανε πίσω. Μα παιδιά, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός περιείχε 700.000 μπάτζετ. Η ΑΕΚ 810. 800 αυτές τις.
Εμείς που πάμε τα 140. Όσο τον μπάσκετ οι ομάδες μας. Όσο τον μπάσκετ και πιο πολλά. Και πιο πολλά. Ναι, ναι. Βέβαια. Φέτος η ΑΕΚ, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αν το παρακολουθείτε, έπιασε το 100 εκατομμύριο μέχρι στιγμής. Είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Στο handball. Λέω, τι να επενδύσουμε πια, τι να βάλουμε, για να βγούμε δεύτερη. Ναι. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, κύριε Πετρίδη, με τη συνειδητή απόφαση του ΠΑΟΚ να εμπιστευτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δικά του παιδιά, γιατί όντως οι ακαδημίες λειτουργούν νομίζω πάρα πολύ καλά, μπορεί να κλείσει την ψαλίδα ή όσο αυτές οι δύο ομάδες έχουν τα ποσά αυτά, είναι δύσκολο να επιστρέψει η ομάδα στους τίτλους. Ενώ υπάρχει αυτή η τεράστια χαόδης διαφορά με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, ναι. Παιδιά, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, πιστέψτε με. Δεν είναι, δηλαδή δεν θέλω να χαϊδεύω πια, αλλά πόσο να πλησιάζει ένα σωματείο το οποίο οι δύο παίκτες κάνουν όλο τον μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Σωστά. Και να πω και κάτι. Εμείς είμαστε τυχεροί όταν έχουμε και δεύτερο παίκτη στη θέση. Έτσι. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει 3 εισάξιους σε κάθε θέση. Φοβερό. 21 πρωτοκλασσά τους. Ο παρατάει τώρα την Μπαρτσελόνα, όλος και έρχεται να παίξει την ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε. Και αν έχει η ομάδα και τραυματισμούς, κύριε Πετρίδη, όπως είχε φέτος σοβαρούς ο ΠΑΟΚ, με αρκετά παιδιά, δυστυχώς. Τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Παίζαμε με 16 και 17 χρονών παιδιά. Αυτά παίζαμε. Βγάλαμε τη χρονιά φέτος. Αυτή ήταν. Είχαμε 3 χιαστούς. Δηλαδή, μεγάλη ατυχία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τα θαυμάζω τα παιδιά. Ευχαριστώ τον κόσμο που φέτος βέβαια δεν ήταν δίπλα μας. Η χρονιά που πέρασε, αλλά δεν πειράζει. Εύχομαι ο ΠΑΟΚ να ξαναμεγαλώσει, να έρθει εκείνη τα καλά τα χρόνια, να γίνει μεγάλος. Οι φίλαθλοι όμως πρέπει να στέκονται στο πλευρό. Δεν είναι πια και μεγάλο το ποσό, το εισιτήριο είναι τάλιρο είναι όλο και όλο. Ναι. Είναι κοσάρικο το διαρκείας. Αλλά ξέρετε, αυτά τα παιδιά ζουν για το χειροκρότημα. Αλήθεια είναι το που λέτε. Σωστό. Αυτή είναι η αμοιβή τους, το χειροκρότημα. Ναι. Ελάχιστοι παίρνουν αυτά. Ελάχιστοι. Σωστό. Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Δεν ξέρω αν ετοιμάστε για διακοπές λίγο φέτος να σας δουν και οι δικοί σας άνθρωποι. Αλλά το πράγμα είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε φέτος. Κάτι θα γίνει φέτος. Κάτι θα γίνει. Μακάρι όλα πάνε καλά. Να είστε καλά, κύριε Πετρίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Πετρίδη. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας.